Σήμερα είχαμε τη χαρά να φιλοξενηθούμε στο γήπεδο του ΠΑΟΚ από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο ΑΣΥΓΜΑ Καστοριά συνεχίζει την προσπάθεια αυτή των φιλικών αγώνων. Φέτος είναι μια χρονιά την οποία επιδιώκουμε να παίζουμε φιλικά για το καλό των παιδιών σε όλες τις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας τουλάχιστον. Σήμερα είχαμε ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενηθούμε από τον ΠΑΟΚ, το οποίο με μεγάλη μας χαρά είδαμε ότι η ομάδα της Καστοριάς είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική και στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Χάρηκαν πάρα πολύ τα παιδιά, ήταν μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα και ευχαριστούμε θερμά την ομάδα του ΠΑΟΚ και την άψογη φιλοξενία. Κύριε Βάρα, πώς ήταν το φιλικό μάτι σήμερα με τα παιδιά? Το φιλικό ήταν ευχάριστο. Κατεβάσαμε την Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη Δημοτικού. Τα παιδιά το ευχαριστήθηκαν. Ήταν μέσα στο πρόγραμμα των φιλικών αγώνων το φιλικό με τον ΠΑΟΚ. Θα υπάρχει συνέχεια και με άλλους αγώνες εκτός Καστοριάς. Εύχομαι να συνεχίσουμε την ίδια επιτυχία που είχαμε και σήμερα. Το μέλλον της ομάδας, τι προοπτικές έχουμε και στόχους? Η ομάδα της Καστοριάς, η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολλά παιδιά στην σύνθεσή της. Περίπου οι ακαδημίες απαρτίζεται από 110 παιδιά σε ακαδημίες. Οι προπονήσεις είναι 3 φορές την εβδομάδα. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ ευχαριστημένα και η δουλειά που γίνεται πιστεύω είναι πάρα πολύ καλή. Βέβαια έχουμε τα μειονεκτήματά μας, αλλά που είναι τα παιδικά κυρίως. Αλλά θέλω να πω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια που φέτος ξεκινάει με τη στήριξη της διοίκησης και γίνεται πάρα πολύ καλή. Ταλέντα τα παιδιά της Καστοριάς έχουμε, κύριε προπονητά. Θα βγάλουμε πολλούς διαμαντίδες από την Καστοριά. Ταλέντα για να βγουν πρέπει να δουλέψουν. Από μόνο τους ταλέντα δεν είναι κανένα. Ξεκινάμε από τις ακαδημίες, πάμε στο προπαιδικό, παιδικό, εφηβικό, αντρικό. Νομίζω υπάρχει μια πολύ καλή συνέχεια στην Καστοριά και αυτή φαίνεται και στα παιχνίδια που δίνουμε. Ωραία.